Χρόνια πολλά. Ας τον εδώ πιο μπροστά. Το κινητό έχει πέσει από εκεί μέσα. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον, την καθημών κινουμένην. Και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Θα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρι ελπής πάντων των περάτων της γης, του Θαυματουργού, που και την ανακομιδήν του λειψάνου αυτού επιτελούμεν και πάνω στον Αγίον. Εχθρός δεκτών πίσων την δέησιν ημών, φλόρισε ημιν την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών, αποδείξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσον, τας ψυχάς ημών, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αμήν. Τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πλούσιοι επτόκεψαν και επίδασαν οι δε ζητούντες των Κύριων που θέλαν. Κύριο δεηθώμε. Αγαπητοί μου αδελφοί, Χριστός Ανέστη, έτη πολλά και ευλογημένα εύχομαι σε όλους. Εορτάζουμε την ανακομιδή του λειψάνου του Αγίου Νικολάου, του και πολιούχου της πόλεως ταύτης της Φαρκαδόνας. Ένας Άγιος ο οποίος τα πιο πολλά μας τα είπε βέβαια χθες το βράδυ στον Εσπερινό αρχιερατικός ο πατήρ Γεώργιος. Ένας Άγιος που φυλάει εδώ τις περιουσίες μας, τα κτήματά μας, φυλάει πρωτίστως βέβαια όλους εμάς και μας χαρίζει υγεία και δύναμη. Και τα θαύματά του είναι πολλά και πολλοί από εμάς ίσως έχουμε βιώσει ένα μικρό ή μεγάλο θαύμα. Να, προσφάτως μου είπαν χθες ότι την προηγούμενη εβδομάδα ένας γονιός είχε ένα πρόβλημα μικρό με το παιδί του και πήγε στο γιατρό λέει και δεν έβρισκε τι έχει. Γεγονός αληθινό, τη Δευτέρα συνέβη. Και λέει, αφού έφυγαν από το γιατρό, «Άι Δημήτρη και Άι Νικόλα, τους ευλαβείτε πολύ αυτούς τους δύο, κάνε το θαύμα σου», λέει, «και αν είναι ό,τι είναι να περάσει». Και αμέσως λύθηκε το θέμα. Βλέπετε, όταν παρακαλέσουμε τον Άγιό μας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, την Υπεραγία Θεοτόκαλα και κάθε Άγιο που ευλαβούμαστε,
με αληθινή πίστη, με ζεστή προσευχή, θερμή μέσα από την καρδιά μας, τότε το αίτημά μας, εφόσον είναι προς ωφέλιαν, γίνεται αποδεκτό. Έτσι λοιπόν προσήλθαμε και σήμερα εδώ, αδελφοί μου, να εκετεύσουμε και να παρακαλέσουμε τον Άγιο Νικόλαο, τον προστάτη μας, να μας σκεπάζει όλους με τη χάρη του, με την αγιαστική του ευχή, να μας καθοδηγεί σε δρόμους αγαθούς, να προσευχηθούμε για τη σωτηρία της ψυχής μας, διότι περαστική από αυτόν τον κόσμο, θα αφήσουμε πίσω μας τις καλές πράξεις, ούτως ώστε να απολαύσουμε εκεί πλέον, στην επουράνιο βασιλεία, κάθε αγαθό που προετοιμάζει ο Κύριός μας για εμάς. Εύχομαι του χρόνου να πανηγυρίσουμε πιο λαμπρά, πιο δυνατά, όλοι μας, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να προσέλθουν και να μετέχουν και να λάβουν την χάρη του Αγίου. Ας προσευχηθούμε και για αυτούς που λείπουν, αδελφοί μου. Ας προσευχόμαστε κάθε φορά για οποιονδήποτε σκεπτόμαστε ότι έχει ανάγκη. Και έτσι ο Κύριος μας εισακούει τις προσευχές όλων. Εύχομαι του χρόνου λοιπόν να είμαστε όλοι καλά και να ανταμώσουμε πάλι εδώ. Εδώ και λίγα χρόνια αναβιώσαμε αυτό το παλιό έθιμο που υπήρχε στο χωριό, χάρη σε αυτά τα παιδιά που έρχονται με τα άλογά τους εδώ, και μάλιστα ο ένας χθες το βράδυ που μίλησα ήταν υπηρεσία και έψαχνε τρόπο πώς και τι να αλλάξει για να έρθει. Τόση είναι η αγάπη στον Άγιο για να έρθει και να μετέχει στη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Έτσι λοιπόν και φέτος θα πραγματοποιήσουμε αυτή την πομπή, και καθώς οδεύουμε στους δρόμους, αγιάζεται το χωριό, αδελφοί μου, αγιάζεται η φύση με το πέρασμα του Αγίου. Μπορεί να είναι αόρατο σε μας, αλλά η χάρις του Αγίου σκεπάζει τα πάντα, αρκεί να πιστεύουμε αληθινά αυτό που συντελείται. Μετά την διανομή του αντιδώρου και της αρτοκλασίας θα ξεκινήσουμε, αφού τελειώσουν όλα, θα ξεκινήσουμε για το χωριό, για τον παλαιό ναό του Αγίου Νικολάου, όπου εκεί θα αποθέσουμε την εικόνα του Αγίου Νικολάου και θα τελέσουμε μια δέηση υπερηγίας όλων. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία επί τη εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στον κεντρικό ναό. Είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Χριστός Ανέστη, θα είναι πολλά. Χριστός Ανέστη, Βαγία Κυρίου και Άλλος Αγίου. Είναι πολλά. Χριστός Ανέστη, θα είναι πολλά. Βαγία Κυρίου και Άλλος Αγίου. Παμπά Θέμη, να ζήσεις, να είσαι γερός και του χρόνου. Πάτε. Πάτε. Ορίστε. Που είναι το στάρ. Να το, εκεί πέρα δεξιά. Ευχαριστώ. Πες τη ευχαριστώ τον Κύριο εκεί που σαρέβασε. Παρακαλώ. Θα είναι και άλλο κοριτσάκι. Έλα. Η Μαρία να Βασίλη, μη φοβάζει. Μου φοβάσαι. Το έδωσα στον παππούλι, αγάπη μου. Πήγαινε να το πάρει. Όπα. Τέλειο! Κουνιέται! Ναι! Τον να ζητήσει ο παπάς κάνει να ανέβει. Να, ναι, και εγώ. Και εσύ, κορίτσι μου, έλα. Κάντε μια πλάκα αυτόν τον κύριο. Όχι, ανεβάζει το λίγο. Άντε, κρατήστε το λίγο. Έλα εδώ κι εσύ. Έλα, κάτσε. Εδώ. Είναι μπάνια. Ευχαριστώ, μπαμπά. Ευχαριστώ τον κύριο. Πάρα πολύ! Παλακά! Ευχαριστώ τον κύριο, άντε! Πολύ ευχαριστώ.
του χρόνου, με υγεία. Θεός μαζί μας. Τον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενον. Πίστεως και εικόνα πρότητος εγκρατεία της άσκαλων ανέδειξες εν την πίμη σου ή των πραγμάτων αλήθεια δια τούτο εκκρίσω την ταπεινώση τα υψηλά την πτωχία τα πλούσια πάτηρ ιερά χαλικόνα εμπρέπε δε πιστεύω Θεό. Ελέησον μας Θεός και τον μεγαλαιώσον δε μετά σου επάκουσαν και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τον Θεό. Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος εν κρατήρας διδασκαλών παρέλειτες εν ειδικών ειδικών αλήθεια είναι τη σωστή ταπεινή.